Από την πρώτη μας γνωριμία πραγματικά εντυπωσίασε τον κόσμο και με τη φωνή του, αλλά δεν μπορώ να το αποφύγω και να μην το λέω. Θα μου πεις, θέλει ο τραγουδιστής ποτέ να του μιλάς για τα υπόλοιπα ή θέλει, ξέρω εγώ, ηθοποιός να του λες και πόσο ωραίος είναι, αλλά είσαι τόσο ωραίος που πραγματικά σε πάει στην οθόνη. Αυτή η ομορφιά σου είναι εκνευριστικά δυνατή. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ, Κώστα μου. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Ξέρεις ότι και εγώ σε αγαπώ πάρα πολύ και είμαι πολύ χαρούμενος κάθε φορά που με καλείς. Λοιπόν, Κώστα μου, θα σου διαβάσω ακριβώς τι είχες πει σε μια παλαιότερη συνέντευξή σου. Ναι. Μεγάλωσα. Μήπως δεν τα κάψουμε αυτά να πάμε στη τηλεοτώρα. Όχι, όχι. Σε είχαν ρωτήσει αν θα συμμετείχες στη Eurovision. Ναι. Και είχες πει, αν δεν βρω το τραγούδι που θα με κάνει να αισθάνομαι καλά, δεν θα δηλώσω συμμετοχή. Αυτό ισχύει. Να υποθέσω λοιπόν τώρα ότι έχεις βρει το τραγούδι που σε εκφράζει, που σου πάει, που το πιστεύεις, που νομίζεις ότι είναι το κατάλληλο για να μας εκπροσωπήσει την Eurovision και γι' αυτό και το είπες. Μόνη το τραγούδι πρόταση σε έκανε να δεχτείς την πρόταση να πας στην Eurovision ή εσύ, ναι, σκεφτόσουν την Eurovision και απλά έψαχνες μετά να βρεις το τραγούδι. Όχι, ξεκίνησε, φαντάζομαι, η ΕΡΤ, τέλος πάντων, έκανε την πρόταση στην εταιρεία μαζί με το ΜΑΝΤ. Η εταιρεία μου έκανε την πρόταση και του ζήτησα χρόνο να βρω το τραγούδι. Γιατί του είπα αυτό που είπες και εσύ, ότι αν δεν βρω το τραγούδι, δεν θέλω να πάω απλά για να πάω στην Eurovision. Θέλω να πάω με κάτι που να μου ταιριάζει, να νιώθω καλά, να νιώθω ασφάλεια από μένα. Γιατί εκείνη τη στιγμή, καλός ή κακός, εγώ θα είμαι πάνω στη σκηνή, εάν πάω. Οπότε θέλω να νιώθω καλά. Μου δώσανε χρόνο, έψαξα πολλά τραγούδια και το βρήκα. Πόσα δηλαδή? Άκουσα πάρα πολλά τραγούδια. Σε σημείο που κάει και λίγο ο εγκέφαλός μου. Λέω, γιατί παιδιά, μάλλον δεν θα μετά, πάω. Μετά χάνεις και την αίσθηση το τι έχεις ακούσει. Ναι, δεν καταλάβαινα. Είχα καταλήξει, η αλήθεια είναι, σε άλλο. Είχαμε ψιλοκαταλήξει. Και ο Ηλίας, ο Κόζας, μου έβαλε αυτό το τραγούδι. Του λέω, εντάξει, αυτό είναι δικό μου. Με αυτό θα πάω. Λέει, αυτό δεν γίνεται, τελείωση. Με αυτό θα πάω. Αλλιώς δεν πάω. Δηλαδή, πες μου λίγο, σκεφτόσου να